Ένα ζευγάρι πλαστικές μπότες και ένα πουκάμισο εντόπισε η αστυνομία στην θαλάσσια περιοχή των Βρετανικών βάσεων ακροτηρίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη της οικογένειάς του Αναστάσιου Πολυδόρου επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τα ρούχα τα οποία φορούσε ο 47χρονος ψαράς προτού αναχωρήσει για ψάρεμα τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Το πρωί, άκατος της λιμενικής αστυνομίας αστραπή του ναυτικού σταθμού Λεμεσού με πλήρωμα 7 ατόμων, από τα οποία οι 6 είναι μέλη της ομάδας αυτοδητών, διενήργησε νέες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Κάβο Ζευγάρι και του Κάβο Γάτα. Στη διάρκεια των ερευνών εντόπισαν τα είδη ρουχισμού. Στην περιοχή μετέβη ο αδερφός του αγνοούμενου ψαρά, ο οποίος σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία φαίνεται να επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ρούχα που φορούσε ο αδερφός του. Στην περιοχή βρίσκονται και 4 ιδιωτικά σκάφη στα οποία επιβαίνουν συνολικά 14 πρόσωπα, οι περισσότεροι φίλοι του Αναστάσιου Πολυδόρου, ανάμεσά τους και 8 δίτες, και διεξάγουν υποβρύχιες έρευνες για τον εντοπισμό του.